1966. Είναι από το βιβλίο Ιζεκιήλ του προφήτου, λάμτα γάμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 766, λάμτα γάμα 1. Να προσευχόμαστε και για τους νέους αδελφούς μας που είναι τώρα στην κατασκήνωση, ο Θεός να τους ευλογήσει, να τους φυλάξει και να τους επιστρέψει με τη χάρη Του. Σελίδα λοιπόν 766, λάμτα γάμα κεφάλαιο, 33 κεφάλαιο από τον Ιζεκιήλ τον προφήτη, από το 1 έως και το 16 εδάφιο. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οι άνθρωποι λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω την ρομφαίαν επί γη τεινά, και ο λαός της γης λάβει άνθρωπο τεινά εκ μέσω αυτού, και θέσω συν αυτόν φύλακα εις εαυτούς, και αυτός ειδών τη ρεφαία επερχομένη επί την γην σαλπίσει εν σάλπικη και σημάνει στον λαόν, τότε ώστις ακούσει τη φωνή της σάλπικος και δε φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελήστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε τη φωνή της σάλπικος και δεν φυλάχθη. Το αίμα αυτού θελήστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχθεί, θέλει διασώσει τη ζωή αυτού. Αλλά εάν ο φύλαξη δόν την ροφέαν επερχομένη δε σαλπίσει εν τη σάλπικη και ο λαός δε φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ιε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσε λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε, θέλεις εξάπαντο θανάτωθεί και εσύ δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομον από τη σοδού αυτού για να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τη σοδού από αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σε δε, σύ δε, ηλευθέρωσα στην ψυχή σου. Δια τούτο σύ, ε ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω εσείς λαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και αμαρτία ημών είναι εφημάς και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, είπε προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε, επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ, δια τούτος ή ανθρώπου υπές προς τους λαούς, προς τους ιούς του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού και ο ασεφής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού καθήν ημέρα να επιστρέψει από της ασέβειας αυτού και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνη αυτού καθήν ημέρα να αμαρτήσει. Όταν είπε προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντο ζήσει και αυτός θαρών εις τη δικαιοσύνη αυτού πράξει αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευτεί και εν τη αδικία αυτού την οποία έπραξε εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβή εξάπαντος θέλεις αποθάνει, ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού πράξει κρίσιν και δικαιοσύνη, αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής, επιστρέψει το υπαγμένον, περιπατεί εν της διατάγμας της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπατος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε αμαρτία αυτού τα σοπία συμμάρτησε, δεν θέλω σι πλέον μνημονευθεί σε αυτόν, διότι έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνη, θέλει εξάπατος ζήσει. Είναι γεγραμμένο και είναι αληθές ότι όσα
προεγράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Διότι τότε όταν φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε θα δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τι σημαίνει ομοθυμαδών? Ομοφώνος με μια φωνή, ομοφρόνος με ένα φρόνι, ομοψύχος με ένα θέλημα και ομοφρόνος με ένα πνεύμα. Όσα λοιπόν προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν. Εσύ. Και αυτό το οποίο διαβάσαμε είναι ένα άκρος ιδιαίτερο κεφάλαιο μέσα στη γραφή, γιατί το μήνυμα του κεφαλαίου αυτού, αλλά και το μήνυμα σήμερα για μας είναι, προσοχή, δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας, ακούτε, δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας, η μετάνοιά μας, η ειλικρινής προς το Θεό, αυτή μας σώζει. Διότι είναι γεγραμμένο ότι εις πολλά πτεωμένα πάντες και κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Επειδή λοιπόν άπαντες, και αυτό το λέει στην Καινή Διαθήκη, εις πολλά πτεωμέν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίσουμε πώς και γιατί σωζόμεθα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πρώτον, δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού και Πατρός, η μετάνοια εν ειλικρινία, ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί, η μετάνοια λοιπόν εν ειλικρινία και εν αληθεία, αυτή μας σώζει. Αυτό είναι ένα φοβερό μήνυμα για το Ευαγγέλιο του, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που όμως για τη διδασκαλία μας το περιγράφει σε λεπτομέρειες ο προφήτης Ιζεκίηλ, αλλά και κάτι άλλο. Δεν μας θανατώνει η ασέβειά μας, η αμαρτία μας και η ανομία μας. Αυτό που μας θανατώνει είναι η μη μετάνοιά μας προς τον Θεό, εξομολογούμενη, παρετούμενη από την αμαρτία μας, με την προϋπόθεση ότι συγχωρούμε και εμείς πάντες τους αμαρτήσαντας ή αμαρτάνοντας ημάς. Είναι λοιπόν δύο νόμοι πνευματικοί, απαράβατοι, που προσδιορίζει όχι μόνο την ευλογία του Θεού στη ζωή μας να είναι πλούσια, τέλεια, πλήρης, αλλά προσδιορίζει ακριβώς και το τέλος της ύπαρξής μας στη ζωή αυτή. Ποιο θα είναι το τέλος? Θα είναι, εάν είναι με προσωπική πρόσκληση, το τέλος θα είναι εν πάση τη ευλογία του Πνεύματος του Αγίου, πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, ή η δικαιοσύνη μας θα πάει στον αέρα αν στο τέλος πέσουμε και δεν επιστρέψουμε. Φοβερό, αδελφοί αγαπητοί. Νόμος πνευματικός, απαράβατος, μοναδικός. Και θέλω να το επαναλάβω, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα σε σώσει, αδελφέ μου αγαπημένε, η δικαιοσύνη σου εν Χριστώ Ιησού, θα σε σώσει όμως η αυτόματη μετάνοιά σου εν το ονόματι του Χριστού. Εξομολογούμενος και παρετών, τότε θα ελεηθείς. Αλλά θα ελεηθείς με τα βεβαιότητος. Και ο δεύτερος
αντίστροφος πνευματικός νόμος είναι, δεν θα σε θανατώνει, θανατώσει εν τέλει η ασέβειά σου, η αμαρτία σου, η παράβασή σου και η ανομία σου, εάν προλάβεις την τελευταία στιγμή να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού όπως ολιστείς και να πεις «Κύριε, η λάστη τιμή τον αμαρτωλό, θυμίσουμε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου». Δηλαδή η κρίσιμη στιγμή της πνευματικής μας ζωής είναι το τέλος της υποθέσεως. Το καλό ή το κακό τέλος. Φοβερό, αδερφοί. Για σκεφτείτε. Μια ζωή να περπατάς εν δικαιοσύνη. Και ο διάβολος να αγωνίζεται, γιατί αυτός είναι ο αγώνας του, να αγωνίζεται και να καταφέρει στο τέλος με βέλος πεπειρωμένο να σε γκρεμίσει, να σου χαλάσει την πίστη και να έχεις αγωνιστεί τον αγώνα τον καλό σ' όλη σου τη ζωή, να περπατάς διδασκόμενος από τον Χριστό και καθοδηγούμενος από τον Χριστό σ' όλη σου τη ζωή, αλλά να μην διατηρήσεις την πίστη σου έως τέλος. Μα γίνεται αυτό? Δυστυχώς. Η ζωή μας βρίσκεται πάντοτε, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Απίστευτο είναι. Όταν το διάβαζα σήμερα, είπα «Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας». Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν πιο πολύ από όλους? Ο αυτοδικαιωμένος. Αυτός που εν αληθεία αισθάνεται δίκαιος ενώπιον του Θεού και δεν μπορεί να διακρίνει τον κίνδυνο που επίκειται στην ψυχή του. Και όσο προχωράμε προς το τέλος, οι οδύνες εγκυμονούς σε αυτό το σκοπό έχουν, να γκρεμίσουν ή δυνατόν και τους Αγίους. Αλλά αυτό είναι ένα θαύμα, είναι ένας άλλος, θα έλεγα, τρίτος πνευματικός νόμος. Στις οδύνες της εγκυμονούσης υπάρχουν δύο ευκαιρίες. Ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος και ο Δίκαιος να γίνεται πιο Δίκαιος. Και αυτό είναι πνευματικός νόμος απαράβατος και ισχύει όχι μόνο στην ανθρωπότητα, αλλά στον κάθε έναν προσωπικά εξημών. Όταν είσαι νέος έχεις δύναμη και μπορείς πραγματικά ελεύθερος από τον εαυτό σου, από τον Χριστό, ελευθερωμένος από τον Χριστό, να δουλώνεις τον εαυτό σου στον Κύριο. Αλλά περνώντας τα χρόνια και ερχόμενοι προς το τέλος της ζωής μας, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι χάνουμε τη δύναμή μας. Δεν είμαστε το ίδιο όταν είμαστε 60, 70, 80 χρονών με όταν ήμασταν 20, 30, 40. Χάνουμε τη δύναμή μας. Και τότε θα πρέπει να εξητούμε από το Θεό ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος και ο Δίκαιος πιο Δίκαιος και ο ασεβής να μην γίνεται πιο ασεβής, ο ασεβής να μετανοεί. Μπορεί, εγώ είμαι 78 χρονών, λέω, θα μπορούσα 77 χρόνια να ήμουν σε αμαρτία, παράβαση και ανομία. Εάν προλάβαινα όμως τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου να μετανοήσω με ειλικρίνεια, τότε η είσοδός μου στη Βασιλεία των Ουρανών θα ήταν βεβαία και ασφαλής. Γι' αυτό και έρχεται τώρα ο αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού προς διδασκαλία και λέει «Εγώ ο Θεός σου λέω ότι εσένα που σήμερα ήρθες στην Εκκλησία
αδελφοί και αδελφέ, νέε και γέροντα, εσένα σε έθεσα φύλακα στην εκκλησία μου. Για σκέψου, στον οίκο μου. Φοβερό. Μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, αδελφέ, ότι σε έθεσε φύλακα στον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος? Η εκκλησία. Μόνο αν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Σε έθεσα φύλακα. Σε έθεσα φύλακα στην οικογένειά σου. Σε έθεσα φύλακα στο περιβάλλον σου. Σε έθεσα φύλακα στη γειτονιά σου, στη συγγένειά σου. Σε έθεσα φύλακα στους συναδέλφους σου. Από σένα θα ζητήσω λογαριασμό. Κύριε Θεέ μου. Ξέρεις τι θα πει να σου λέει ο Θεός, ότι όταν θα βρεθείς, εάν βρεθείς στο βήμα του Χριστού, θα σου ζητήσω λογαριασμό. Τι έκανες με αυτόν, πώς συμπεριφέρθηκες σε εκείνον, τι έκανες τότε, τι είπες τότε. Γιατί όλα καταγράφονται. Όλα καταγράφονται. Και οι αμαρτίες καταγράφονται. Εάν όμως μετανοήσεις τώρα, σήμερα, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η σωτηρία, η μέρα σωτηρίας, σήμερα να ακούς τη φωνή του Κυρίου, μετανόησε. Από τι? Από όλα. Και από αυτά που ξέρεις, αλλά και από τα κρύφια αμαρτήματά σου. Γιατί υπάρχουν και κρύφια αμαρτήματα. Αυτά που κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αλλά ο Κύριος το ξέρει. Σήμερα λοιπόν μας προσκαλεί ο Θεός να επιστρέψουμε, να εξομολογηθούμε στον Κύριο όλες τις αμαρτίες μας που ξέρουμε, και στο τέλος να πούμε: Κύριε, φέρνουμε ενώπιόν σου και όλες τις αμαρτίες μας που δεν ξέρουμε. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, τα κρύφια αμαρτήματα που λέει ο Λόγος του Θεού, που δεν τα ξέρεις και οι άλλοι, αλλά ούτε και εσύ ακόμη. Δεν έχεις καταλάβει. Και να σου φέρω ένα σοβαρότατο παράδειγμα, τον Ιώβ. Δίκαιος, άγιος, άμεμπτος, φοβούμενος στο Θεό πάντοτε, αλλά μέσα στη ζωή του και στην καρδιά του υπήρχε ένα αμάρτημα φοβερό και τρομερό που δεν το είχε καταλάβει ποτέ. Δεν το είχε καταλάβει, δεν το είχε εννοήσει. Είναι αυτό το οποίο στο τέλος ομολόγησε, η αυτοδικαίωσή του. Κάνοντας όλα όσα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, θεωρούσε ότι ήταν πιο δίκαιος και από το Θεό ακόμη. Όταν ήρθε μπροστά στην αυστηρότητα του Θεού, στην κρίση του Θεού. Είμαι πιο δίκαιος από το Θεό. Ο Θεός είναι ψεύτης. Ο Θεός δεν μου συμπεριφέρθηκε με αγιασμό. Με κορόιδεψε. Πώς κατάντησα έτσι? Αλλά ο Θεός του έδειξε και του απέδειξε ότι το πρόβλημά του ήταν τεράστιο, φοβερό, τρομακτικό. Εγώ είμαι μοναδικός, γι' αυτό απολαμβάνω την πλήρη τέλεια ευλογία. Κάτσε να την αφαιρέσω, να αφήσω τον εχθρό της ψυχής να σε πειράξει για να φανερωθεί τι άνθρωπος είσαι. Βεβαίως είσαι ευλογημένος, αλλά εν σι λείπει. Ένα σου λείπει, που αν αυτό δεν το εκτελέσεις, δεν το εκπληρώσεις, δεν το κατανοήσεις, ώστε να μετανοήσεις και να πεις στο Θεό,
άθλιος και ουτιδανός είμαι. Δεν είμαι δίκαιος, δεν είμαι μοναδικός, δεν είμαι τέλειος, δεν είμαι άψογος. Άθλιος και ουτιδανός είμαι. Δεν θα ξανασταθώ μπροστά σου σαν δίκαιος, αλλά θα σε πλησιάζω, προσέχετε αδερφοί, αυτό μου το είπε ο Κύριος, θα σε πλησιάζω ως ένοχος. Έτσι πλησιάζουμε το Θεό. Υπάρχει ο τρόπος να πλησιάσουμε το Θεό με παρησία ως δίκαιοι. Αυτό το απεχθάνεται ο Θεός. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Κανένας. Ενώ τι ωραία που είναι να πλησιάζουμε το Θεό ως ένοχος. Ποια είναι η διαφορά? Ως δίκαιος πλησιάζεις το Θεό με αυτοδικαίωση μεν, αλλά και αυτό είναι υπερηφάνεια. Ως ένοχος πλησιάζεις το Θεό με ταπείνωση. Με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Το βράδυ λοιπόν που προσεύχεσαι ή όποτε προσεύχεσαι, πώς πλησιάζεις το Θεό? Ναι, πέρασε μια ολόκληρη μέρα γιατί ζήτησα συγγνώμη χτες το πρωί και δεν έκανα τίποτα που σε λύπησε. Και θα έρθει ο Κύριος να σου φανερώσει δεκάδες αμαρτημάτων που δεν τα κατάλαβες. Γιατί εις πολλά φταίς, εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Εις πολλά πτές, πρόσεξε αδερφέ, πρόσεξε αδερφή. Σε πολλά φταίς. Φοβερό αμάρτημα η αυτοδικαίωση. Δεν είμαι σαν κι αυτόν, δεν είμαι σαν κι εκείνον. Παίρνει τότε και κρίση και κατάκριση. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι όταν συγκρίνεις τον άλλον με βάση τον εαυτό σου, γίνεσαι ανόητος ενώπιον του Θεού. Ξέρεις τι θα πει ανόητος? Ανόητος. Τι ωραία είναι όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας, να τον συγκρίνουμε μόνο με τον Χριστό. Και όταν σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, εσύ στη θέση μου, τι θα έκανες, τι θα έλεγες, πώς θα συμπεριφερόσουν». Και τότε πραγματικά θα είσαι ένας δούλος Θεού, ευλογημένος και Άγιος, με πολύ ωραίες συνέπειες. Φίλος Χριστού. Ο καλύτερός σου πια φίλος θα είναι ο Χριστός. Θα τον πλησιάζεις και θα σου λέει «Ιδού εγώ». Φοβερό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιδού εγώ, λάλησον και εγώ σ' ακούω. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν καταστάσεις, συνθήκες που είναι παγίδες για τους Αγίους ανθρώπους του Θεού. Φοβερές παγίδες. Και ξέρετε από πού ξεκινάει αυτό? Από την καρδιά μου, τη γνώμη μου και την αρέσκειά μου. Ακολουθώντας την αρέσκειά σου, τη γνώμη σου και μάλιστα μετεπιμονής, αλλά και το θέλημά σου, παγιδεύτηκες. Και δεν μπορείς να βγεις από εκεί εκτός αν πεις μπροστά στο Θεό «Άθλιος είμαι και ουτιδανός. Μίλησα, δεν θα ξαναμιλήσω. Ελέησέ με, συγχώρεσέ με και δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω για να φτάσω μέχρι τέλους και να εισέλθω πλουσίως για τον πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών». Αμήν Κύριε.